τελευταίο πακέτο για σήμερα. Εδώ και καιρό, βασικά πολύ καιρό, ήθελα να αγοράσω μια φορητή οθόνη για να κάνω τη δουλειά μου εξ αποστάσεως, να την κουβαλάω, οτιδήποτε. Είχα ένα μικρό μονιτοράκι, σας το είχα δείξει παλιά, 10 ίντσες. Πέρυσι με αυτό έκανα και έπαιζα στο PlayStation, το έχω μέσα αυτό, ναι. Είναι πολύ μικρό, βέβαια το κακό είναι ότι ήταν πάρα πολύ παχύ, γιατί είχε και ηχιάκι επάνω δικά του. Γενικά τώρα σε σκέφτεσαι να το φέρεις, αλλά όχι, άστε εκεί που κάθεται, δεν πειράζει. Μάλλον όχι, πήγαινε να φέρει το 2 λεπτά. Αυτό εδώ ήταν, του έχω βάλει εγώ από κάτω μια πλακία βάση, υποτίθεται για να το κρατάω στερεό. Εντάξει, αυτό το φτιάξα εγώ από ένα βάζο είναι το μεταξύ. Δεν με βόλεψε γιατί τη δουλειά του την έκανε. Δεν με βόλεψε γιατί δεν είχα καλή βάση να το βάλω να το στηρίξω. Επίσης δεν είχε... έχει ψιλοβέζα, ψευτοβέζα θα έλεγα από πίσω. Το καλό είναι βέβαια ότι είχε ηχιάκια. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω, μου φαίνεται πάντα πολύ περίεργο. Και είναι πολύ μικρή οθόνη. Πολύ καθαρή οθόνη για τις ίντσες της, επειδή είναι 1080 ή 10 ίντσες. Είναι τούμπανο, ειδικά στο PlayStation είναι όλα τα λεφτά. Τέλος πάντων, όμως σε σύγκριση, τι γελάς ρε, πού το αστείο. Όχι. Εγώ πάντως το τέτοιο που έβγαλα, το... Πώς πω, έκανα Platinum το... Το Ghost of Tsushima, πάνω σε αυτή την οθονίτσα το έβγαλα και μπορώ να πω ότι μου άρεσε περισσότερο να παίζω το Ghost of Tsushima εδώ πέρα παρά να το παίζω στη μεγάλη τηλεόραση. Δηλαδή για μένα ήταν κρίσταλο εδώ πέρα, πολύ καλή αγορά. Αλλά τώρα δίπλα αυτό με αυτό, η αλήθεια είναι ότι δεν βόλευε πάρα πολύ όταν δούλευα. Δηλαδή το να παίζω ήταν εύκολο, ήταν ωραίο, αλλά μεγάλο μειονέκτημα το ότι αν τα είχα δίπλα-δίπλα τυφλωνόμουν εδώ πέρα. Και κατά δεύτερον ήταν πάρα πολύ παχύ για να το κουβαλήσω. Δηλαδή ήθελε εξτρά χώρο, το οποίο ήταν εξτρά άβολο θα πω. Τέλος πάντων, και πρόσφατα πέτυχα μια προσφορά, ένα monitor, έβλεπα διάφορα monitor. Εδώ στην Ελλάδα η αλήθεια είναι έχουν, να το θέσω απλά, βλακίες monitor, 720p και τα πουλάνε 100-150 ευρώ, τα 1080 πάνε στο Θεό, πάνω από 200 ευρώ. Έχει μόνο μετά η ψέ, έχει με HDMI, έχει τα πάντα όλα, αλλά είναι ακριβά. Το εξωτερικό είναι ψηλό οικονομικά, έβλεπα ένα 144Hz. Το οποίο το έβλεπα το ζαχάρωνα, η τιμή του είχε πέσει γύρω στα 120 ευρώ, αλλά εγώ δεν τα είχα να τα δώσω τότε. Και μετά ανέβηκε στα 200 Plus από το Amazon. Ποτέ. Οπότε έβλεπα να πάρω μεταχειρισμένα, αλλά τα μεταχειρισμένα που πουλούσαν εδώ πέρα δεν μου άρεσαν. Τέλος πάντων, και έπεσε, βρήκα αυτή την προσφορά, αυτό εδώ, που δεν θυμάμαι καν πώς το λένε. Από το Geekbank νομίζω. Πόσο καιρό το είσαι και περιμένει. Δεν είναι πάρα πολύ, ένα μήνα. Η προσφορά ήταν από τα 158 ευρώ στα 84. Και επειδή το ήθελα για δουλειά κυρίως, το πήρα. Χωρίς να το σκεφτώ. Δηλαδή 80 ευρώ και για να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου είναι 14 ίντσες, 1080. Τι είναι πιο λεπτό, εμένα αυτό με ενδιέφερε. Να είναι πιο λεπτό για να μπορώ να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Δεν έχει κάτι τρελό, το κουτί έχει Full HD LCD screen, HD processor, stereo sound, έχει και ήχο, το οποίο δεν το είχα προσέξει. Ελαφρύ. Appearance patent, ok. Το οποίο και από τα δύο έχει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλό κουτί. Αφρολέξω, όπως βλέπεις δεν είναι τρελό το κουτί ή συσκευασία. Αυτό εδώ είναι, θα το δούμε όμως, θα το να δω τι άλλο έχει. Γιατί με ενδιαφέρει και τα καλώδια. Και πάνω σε αυτό τώρα να σας πω. Το συγκεκριμένο έχει micro HDMI, αν δεν κάνω λάθος. Έχει καλώδιο. Αλλά σκεφτόμουν ότι θα μπορούσα να πάρω μαζί μου και το... Πώς το λένε, και το TV box μου που έχω το Chromecast. Και γι' αυτό εγώ έδωσα κάποια λεφτά παραπάνω, όχι πάρα πολλά, και αγόρασα, αν και υπήρχε, αλλά πόσο ξέρω πρέπει να είναι αρσενικό σε αρσενικό mail σε mail τα καλώδια που έχει μέσα, αγόρασα τη Ugreen, αυτό βρήκα, αυτό μου άρεσε, ένα micro HDMI σε HDMI θηλυκό, ώστε να μπορώ παπ το κουμπώνω, να βάλω επάνω οτιδήποτε άλλο θέλω εγώ, οποιαδήποτε άλλη οθόνη πιο εύκολα. Τώρα δεν ξέρω αν έχει και τέτοιο καλώδιο μέσα, ελπίζω να έχει, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Πήρα ένα τέτοιο, νομίζω ότι έχω κι άλλο, αλλά καλού κακού πήρα. Και πήρα και έναν κονβέρτορα, ο οποίος είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι πολύ πιο βολικό. Γιατί έχει αυτό εδώ, δεν ξέρω ποιο είναι το mini, ποιο είναι το micro. Έχει αυτό εδώ, το βλέπεις. Έχει αυτό εδώ, κουμπώνει, παπ, κουμπώνει και το τέτοιο, το HDMI από πάνω. Και τεχνικά το πήρα για να κάνω δουλειά μου. Και πήρα, τι? Τίποτα, αυτό πρέπει να είναι το mini, το Type-C.
αυτό το υψηλό, το HDMI και αυτό είναι το micro. Ναι, whatever. Τώρα με τους converters. Και πήρα και ένα female σε female. Τρία βασικά, πήρα τρία. Να, αυτά εδώ τα πήρα τα τρία. Λοιπόν, το οποίο σκέφτηκα ότι η πιο απλή λύση είναι να πάρω ένα female σε male. Ένα female σε female μάλλον, για να μπορώ να χρησιμοποιήσω τα καλάδια τα δικά του. Τα οποία εντάξει είναι εξτρά αγορά, αλλά είναι μια αγορά που πάντα, ας πούμε, την πήρα πριν να πάρω αυτό, για να είμαι καλυμμένος, να ξέρω ότι έχω όλες τις εναλλακτικές. Και περνώντας στην οθόνη αυτή καθεαυτή, καταρχάς έχει ένα user manual, το οποίο είναι και στα αγγλικά και σου δείχνει πώς να το συνδέσεις. Βολικό, θα το δούμε. Και από καλώδια τώρα τι έχει. Έχει micro mini, τώρα ποια είναι τώρα. Mini πρέπει να είναι σε HDMI κανονικό. Αυτό που θα συνδεθεί στο laptop το δικό μου, το πιο προφανέστατο. Έχει, εν τω μεταξύ εγώ υποτίθεται ότι πλήρωσα μια έκδοση η οποία έχει και stand. Για να το βάζεις να στέκεται. Η οποία, το stand είναι μέσα, ναι το έχει εντάξει, είδες. Έχει μπρίζα για να πάρει ρεύμα. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πάρει ρεύμα μόνο από το laptop, το δούμε και αυτό. Άμα σου έχει φορτιστεί μέσα ρεύμα. Ας πούμε, αυτό εδώ είναι 2 αμπέρ, 2 αμπέρ στα 10 βατ, αυτός ο φορτιστής είναι 10 βατ, μικρό σχετικά. Υποψιάζομαι ότι απλά θα τραβάει ρεύμα, θα δουλεύει από αυτό και ο υπολογιστής μόνο θα δίνει εικόνα. Και εγώ αυτό φαντάζομαι, τώρα. Επίσης έχει Type-C σε USB. Οκ. Και έχει κι άλλο ένα Type-C σε Type-C, το οποίο είναι πολύ βολικό. Νομίζω έχω την αίσθηση ότι αυτό μπορεί να δουλέψει Type-C σε Type-C. Κυρίως γι' αυτό το πήρα, γιατί είναι όλα σε ένα. Δηλαδή για να μπορώ, πέρα ότι ήταν φθηνό, να μπορώ να βάλω και οθόνη, να το κάνω οθόνη στον υπολογιστή ή σε οποιαδήποτε υπολογιστή, και πλήρωσα εξτρά και 2-3 ευρώ και για αυτό το stand. Το οποίο τώρα μεταξύ μας το μεταλλικό είναι πιο βολικό, αλλά εντάξει, η δουλειά του γίνεται από ό,τι κατάλαβα. Τώρα μεταξύ μας έχω ακριβώς το ίδιο stand για το κινητό, σε πιο μικρό. Εντάξει. Προφανώς. Στη χρήση θα το δούμε. Θα το δούμε. Είναι πλατή τουλάχιστον αυτό. Και ναι, ναι, θα το δούμε. Όλα στο αποτέλεσμα φαίνονται. Λοιπόν, έβαλα και τους driver εδώ λίγο να τελειώσουμε το. Ωραία. Ας τα βάλω αυτό στο πλάτη μου χρειάζεται. Και πάμε να δούμε το monitor. Το μεταξύ περίμενα πώς και πώς. Και κυρίως γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό. Τώρα να πάρω και το PlayStation μαζί στο νησί. Θα έχει χρόνο να παίξει PlayStation. Είναι καλή ερώτηση αυτό. Είναι πάρα πολύ λεπτό. Είναι πάρα πολύ λεπτό. Ξέρεις τι πρέπει να πάρω. Μία θήκη να το βάζω μέσα. Ένα slide. Οκ. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Έχει. Δες το, με τα λάβω πίσω. Που σημαίνει ότι εγώ μπορώ να το κάνω μαγνητικά, παπ, κάπου να το κολλήσω, ας πούμε, για παράδειγμα. Το βάλω στο αυτοκίνητο. Ναι. Να παίζω PlayStation στο αυτοκίνητο. Ναι. Έχει δύο βέζα τυπικά, αλλά δεν νομίζω ότι θα κρατήσουν και πάρα πολύ. Νομίζω πιο πολύ δουλειά θα κάνει αυτό από πίσω. Το οποίο να σου πω, αυτό μου αρέσει, θα κάνω πατέντα. Σε μέγεθος τώρα, 14 ίντσες είναι. Προσπαθώ, δεν θέλω να βάλω αυτό γιατί το χαλάσω σίγουρα. Αν το βάλω δίπλα-δίπλα από το λάπτοπ, σίγουρα είναι καλύτερο να φτιάξω με DSLS να τα ανοίγω από το πλάι. Γαμάτε, θα πάρεις, έχεις διάσκεψη τις τέτοιες που κολλάνε από το λάπτοπ από το πλάι και κολλάς με τις οθόνες, ναι, αυτό ναι, θα πάρεις. Κοίτα, η χρήση του θα είναι ή στο λάπτοπ έτσι ή θα πάει από πάνω στο λάπτοπ, δεν ξέρω, κάπως έτσι το σκεφτόμουν, ή θα το βάλω έτσι και να μπορώ να διαβάζω PDF και να οτιδήποτε. Αυτή θα είναι η χρήση του. Και σκεφτόμουν ότι θα μπορούσα τώρα που πήρα τον υπολογιστή να το βάζω και από κάτω από εδώ, σαν δεύτερη οθόνη στο κεντρικό. Ε. Τώρα το καλό είναι. Ναι. Αν το κάνεις με ναι. Το μελλοντικό ότι εδώ θα γίνει το station, το work station. Ναι, άμα το σηκώσεις πιο πάνω αυτό το monitor, μπορείς να το. Εν τω μεταξύ βλέπω ότι παίρνει η δέστρα από πίσω. Εδώ έχει θύρα για να βάλεις ακουστικά. Εδώ είναι. Δύο ελαστικά είναι κουμπιά, αυτό είναι για το volume up, volume down. Και εδώ είναι, δεν ξέρω, μάλλον για να τα ανοίγεις φαντάζομαι. Έχει το Type-C για να παίρνει ρεύμα από το Type-C, όχι να παίρνει ρεύμα, για να δείχνει και εικόνα από το Type-C. Για το HDMI από εδώ και από εδώ παίρνει ρεύμα. Οπότε είναι μοιρασμένες οι θύρες του, η αλήθεια είναι. Τώρα βέβαια, έτσι όπως το βλέπω, σκέφτομαι ότι είναι λίγο ανάποδο. Δηλαδή,
Σου δείξω τι εννοώ. Πες ότι... Εκτός αν είναι... το χοντρό σημείο πάνω. Χαζό. Δεν είναι χαζό. Δηλαδή να κατάλαβες που δηλαδή κατασκευαστικά είναι λίγο χαζό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ωραία, μου αρέσει αυτό, αλλά είναι χαζό να γυρίζει έτσι. Όχι δηλαδή... έτσι. Να είναι το... το παχύ σημείο της οθόνης πάνω. Ναι. Και λέει όχι έτσι, αλλά και λίγο έτσι. Ε? Όχι έτσι, αλλά λίγο έτσι, ναι. Λοιπόν, κάτσε τώρα εδώ. Όχι, έτσι όπως το κοιτάς, σήκωσε το. Το μεταξύ έχω power bank από το πλάι. Πώς θα το σηκώσω. Κοίτα, για όρθιο θα έλεγε, αλλά τώρα γιατί, να το βάλω έτσι. Έτσι. Ηλίθιο. Ξέρω. Θα μπορούσε. Αλλά το ξέρω εγώ. Κάτσε να το συνδέσουμε, να δούμε ότι δουλεύει κιόλας. Καταρχάς, για αρχή θα το συνδέσω χωρίς ρεύμα. Για αρχή θα δοκιμάσω, επειδή δεν ξέρω, θα δούμε λίγο το manual. Τάιψε, ναι, σου λέει πόσο είναι 500 γραμμάρια, 60 χέρια, 1.220x1.200 είναι. Παίρνει και έχει δύο ηχεία, βέσα, όλα καλά, press, συνδυα... α, και τα brightness φτιάχνει, power button, συνδέεις, ok. Τώρα, μπορεί only on, για κάτσε, θα το βάλω καταρχάς, μόνο Type-C, βασικά αυτό θα το αφήσω λίγο. Άκρη. Να το πουζάρουμε, να το δοκιμάσεις, να βάλει το κινητό, να το... Ναι, κλείς. Λοιπόν, δοκίμασα μερικά σετ, η αλήθεια είναι. Καταρχάς, όταν το βάλεις με HDMI, θέλεις την τροφοδοσία. Αν το βάλω με Type-C, δουλεύει χωρίς τροφοδοσία, παίρνει ρεύμα από το laptop. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στο δικό μου το laptop, το μόνο Type-C που δίνει εικόνα, είναι το Type-C της τροφοδοσίας. Οπότε εγώ δεν μπορώ και να του δίνω τροφοδοσία, να ταΐζω το laptop με ρεύμα και να το τριλάει πιο γρήγορα μπαταρία. Οπότε το Type-C προς το παρόν στη φάση αυτή δεν με βοηθάει τόσο πολύ όσο φανταζόμουν. Οπότε, πιο πολύ με HDMI θα δουλεύει, η δουλειά του γίνεται. Το ανακάλυψα, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, ότι αν το κλείσω, αν κλείσω ένα παράθυρο, αρχίζει και δουλεύει σαν από μηχανή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Η αλήθεια είναι. Ακούτε. Τελείωσε από μηχανή. Δεν ξέρω αν φταίει. Όταν ανοίγω ένα παράθυρο αυτό σταματάει, αλλά έχει τα σκαλώματά του από ό,τι κατάλαβα. Γενικά έχει τον ήχο, μπορώ να τον περιορίσω. Να βγάζει ήχο από τέτοιο. Η αλήθεια είναι. Προσωπικά προτιμώ να ακούω ήχο από εδώ πέρα. Ίσως να έχει κάποιο κόλλημα, ξέρω εγώ, να θέλει ένα update, οτιδήποτε. Εντάξει, το δέχομαι, το βλέπω. Sound settings, θα βάλουμε λοιπόν, μπορείς να ρυθμίσεις τον ήχο που θες να βγαίνει ήχος. Όταν είμαι από εδώ θέλω να βγάλω από τα ηχεία, δεν ξέρω, παίζει να είναι ό,τι να είναι. Τα ηχεία του καλά είναι δυνατά, αλλά ναι, προτιμώ να ακούω τον ήχο από εδώ πέρα. Τι παίζει ρε, τι έχουμε από πίσω. Τελικά μήπως είναι από τον υπολογιστή και περνάει στην οθόνη, οπότε δεν φταίει η οθόνη. Ναι, παίζει να μην φταίει η οθόνη. Κάμε ένα... Τι μικρόφωνο είναι, κάμω, τι κάμω λέει. Ποιος το κάνει το καμό. Οκ. Κάμε ένα restart. Ναι, μάλλον. Τελικά τζάπα το κατηγορήσαμε, είδατε. Εδώ η ατομηχανή μαλάκα. Περίεργα πράγματα, μαγικά, μυστήριο. Άρα μια χαρά είναι η οθόνη έτσι, παιδιά. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά νομίζω μια χαρά είναι το μονιτοράκι. Πολύ καλά θα έλεγα. Μπορεί να δαιμονίστηκε το λάπτοπ που το έλεσε έξτρα οθόνη. Μπορεί. Κοίτα, έκανα update τους drivers, οπότε μπορεί λίγο να μπλόκαρε από εκεί. Άξι, προς το παρόν, οκ, okay, το έχουμε. Να βάλω τότε να δούμε τον ήχο του πώς είναι. Γιατί όχι. Περίμενε. Αν το κάνεις πρώτα το συν, σου βγάζει τη φωτεινότητα. Αν το κάνεις στο πλην, σου βγάζει τον ήχο, για να μην μπερδεύεις, καταλαβαίνεις. Στις γενικές γραμμές καλό φαίνεται. Μέχρι στιγμής
Τζάμπα το κατηγόρησα. Θα βάλω το αγαπημένο μου Κωνσταρίκα. Πάμε 100%. Κάνουμε και ένα full. Είναι από τα αγαπημένα μου τέτοια συνήθως. Πώς σου φαίνεται? Θα να πιάσουμε καλή γωνία. Εντάξει, νομίζω ότι σε χρώματα είναι αρκετά καλό. Είναι ικανοποιητικότατο. Είναι μάτ οθόνη, δεν είναι γυαλιστερή ώστε να σου γυρνάει αντανακλάσεις πολλές, εντάξει. Δεν είναι γυαλιστερή. Το άλλο, που είναι glossy, είναι πιο crispy, είναι η αλήθεια. Αλλά... Ξέρεις τι θέλει. PlayStation. Ναι, και εμείς PlayStation, ναι. Ναι. Τα χέρια του είναι ικανοποιητικά. Εντάξει, θα μπορούσε και πιο δύνατα, πιστεύω, ε. Δηλαδή, άμα το γυρίσω... Μ' αρέσουν τα χρώματά του, οπότε... Τα χρώματά του μ' αρέσουν και εμένα. Ναι. Αν το γυρίσω εδώ, ας πούμε... Εντάξει, δεν έχει το τέτοιο. Αυτό είναι από το λάπτοπ. Είναι λίγο πιο θαμπό, λίγο πιο τενεκεδένιο. Αλλά εντάξει, δεν έχω μεγάλες απαιτήσεις από αυτό. Εντάξει, τώρα πόσο ίντσες, 14 ίντσες. Ναι. Εντάξει, δεν περιμένεις να έχει. Και σου λέω, το μόνο κακό της όλης υπόθεσης είναι ότι όταν το δώσω από τα υψέ, δεν χάνω την τροφοδοσία από το λάπτοπ. Το οποίο είναι στο δικό μου το λάπτοπ, έχω ένα Xiaomi. Το οποίο εντάξει, σε άλλα λάπτοπ μπορεί να είναι καλύτερα, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι, δεν ξέρω, εντυπωσιασμένος είμαι, πολύ ωραία. 84 βλέ και νομίζω τάξιζε. Όχι, ναι, ταξίζει αρκετά. Ναι. Τα λεφτά. Ναι, νομίζω τα λεφτά και το ταξίζει και με το παραπάνω. Και δουλειά θα κάνω σοβαρή. Λες να μπορώ να έχω εδώ πέρα τα PDF μου και αυτά. Ωραία, και στο λάπτοπ τα χρώματα. Λίγο χρώματα... στο μαύρο, τουλάχιστον μπορεί να φταίει και η κάμερα. Όχι, αλλά... νομίζω τάξει το μαύρο. Τα χρώματά του το. Δεν είναι καλά. Αξιοπρεπή είναι για LCD IPS panel είναι. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά καλά. Όχι, ναι, ναι. Σε συνεργασία με το λάπτοπ είναι πολύ καλά. Ναι. Σκέψτε το PlayStation και αυτό. Να σου πω κάτι. Να το πάρεις τώρα το PlayStation, αφού ξέρω ότι άμα φύγω από το σπίτι θα λιώνω στην τούτα, οπότε... Μέχρι να έρθει παππού. Το δίνω. Αξίζει. Ε? Να δούμε και κανένα άλλο. Είναι αυτό, είναι λίγο τα σκοτεινά του. Εντάξει, ναι, όντως τα μαύρα δηλαδή, του είναι λίγο. Δηλαδή στα σκοτεινά του χάνει και πιο πολύ από, από την οθόνη που έχω πάρει, που είναι VA. Αλλά στη φωτεινότητα, στο χρώμα, είναι αρκετά καλό. Θα συμφωνήσω. Έχω ενεργοποιήσει το HDR σε αυτό. Δεν ξέρω αν φταίει το HDR του. Δεν είναι 1080, πρέπει να το πάμε 4K, για παράδειγμα. Να δοκιμάσω. Άμα το σηκώσει. Το 4K θα το σηκώσει. Ας πούμε το έχει πιο ωραία μαύρα, έτσι. Απλά σε φάση, πάμε λίγο, πατάς εδώ πέρα. Έχω ενεργοποιήσει το FreeSync. Έχει φωτεινότητα, contrast και τα συναφή. Okay. Κάτσε να δούμε το HDR για παράδειγμα. Αν βγάλω το HDR off. Όχι, εντάξει, τη λεπτομέρεια τη δείχνει. Δεν βλέπω κάποια τεράστια διαφορά, είναι η αλήθεια. Τώρα κολλάει γιατί το λάπτοπ δεν αντέχει να στείλει 4K για κάποιο λόγο, λόγω μπαταρίας πιστεύω. Δηλαδή... Εν τω μεταξύ θα έπρεπε. Και τα 4K είναι overkill. Μια χαρά είναι τα 4K. Απλά για κάποιο λόγο τώρα εδώ πέρα... Εντάξει. Υπερβολικά καλό. Και μπορείς να εργοποιήσεις και το gamer mode, είδα να το... Σε τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές νομίζω ότι είναι παραπάνω από ικανοποιητικό. Εντάξει, ο ήχος του δεν είναι τόσο τρομερός. Να το περάσω.
Αλλά η δουλίτσα θα γίνεται, πιστεύω. Νομίζω ότι θα γίνεται η δουλίτσα. Κοίτα, αυτό που το θες για ένα έξτρα monitor για τα μαθήματα να σε βοηθήσει να έχεις μια έξτρα οθόνη. Είναι πολύ τιμία. Το μεταξύ φαντάσου να έχει το λάπτοπ αντοχή, ρε φίλε. Πώς το λένε. Έχω υποτίθεται τρελό ίντερνετ και το λάπτοπ δεν ψήνεται να το ανταποξέρεται στο 4K. Και αυτό ξέρεις γιατί γίνεται, γιατί όταν δεν το έχω σε τροφοδοσία, το λάπτοπ παίρνει από την ενσωματωμένη την κάρτα του υποτίθεται, όχι είναι οι κάρτες. Όταν είναι σε μπαταρία δίνει εικόνα από την Intel. Αν το βάλω στο ρεύμα δίνει την Nvidia μέσα. Οπότε τώρα όταν είναι στην μπαταρία του δουλεύει η Intel και κλατάρει λίγο στο... Οπότε παίζει και γι' αυτό. Εντάξει. Εντάξει, θα το δοκιμάσουμε με ρεύμα. Εγώ με ρεύμα θα το δουλεύω, οπότε εντάξει. Δεν ξέρω, μ' άρεσε. Αν το βρείτε προσφορά 80 κάτι ευρώ που το βρήκα και εγώ, θα σας έχω το link από κάτω αν το βρω. Ναι, για μένα είναι μπομπάτσικο. Δεν ξέρω, οπότε ναι. Αυτά ήταν τα αξεσουαράκια τα οποία θα πάρω μαζί το καλοκαίρι στο νησί για το λάπτοπ για να δουλεύω. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό. Fair deal, ε. Τι λες. Λοιπόν, σας χαιρετάμε. Πρέπει να σας εκκρατήσω για κάμερα, μάλλον είσαι καλός. Λοιπόν, πες κάνε μια αποφώνηση. Η Αφή, η Σάλεκα σας χαιρετούν. Χαιρέτε τον κόσμο. Γεια σας από τον Κώστα και τον Παναγιώτ. Λοιπόν, θα λέμε στο επόμενο βίντεο εμείς. Μ' άρεσε, πάρτε τα. Γαμάνε. Sorry, αλλά είναι η αλήθεια. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye. Bye.